ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση και την ευκαιρία που μου δίνετε. Χαίρομαι που πιάνω το νήμα από εκεί που το άφησε ο κ. Γιακουμόπουλος, διότι είχε αναπτύξει έναν, νομίζω, εξαιρετικά ενδιαφέροντα προβληματισμό. Πρέπει να σας πω ότι στους 20 μήνες που έμεινα στη θέση του Γενικού Γραμματέα Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, η σχέση με τα διεθνή όργανα ήταν συνεχής και εντατική. Έχει δε και ένα ενδιαφέρον ότι το 1-9 μήνο από αυτούς τους 20 μήνες η χώρα πέρασε, τουλάχιστον εμείς είχαμε την ευθύνη για 3 εξετάσεις στα διεθνή όργανα. Είχα από τα φοιτητικά μου χρόνια να περάσω τόσες εξετάσεις. Και κληθήκαμε εκ των πραγμάτων να πάρουμε από την αρχή μία απόφαση, εγώ έτσι το είδα, πώς στέκεται κανείς ουσιαστικά, πολιτικά, απέναντι σε τέτοιες διαδικασίες. Έχω την αίσθηση, χωρίς να θέλω καθόλου να αδικήσω προκατόχους, να αδικήσω άλλες περιόδους διακυβέρνησης, δεν βρίσκω καθόλου παραγωγική με τέτοια προσέγγιση, πάντως έχω την αίσθηση ότι τουλάχιστον στο πεδίο των δικαιωμάτων του ανθρώπου και αυτών των διαδικασιών εξέτασης υπήρξε η περίοδος αυτή μία τομή, γιατί αποφασίσαμε απολύτως συνειδητά να ακολουθήσουμε μία τακτική ανοιχτής προσέγγισης των θεμάτων, βασικών παραδοχών ελλείψεων και προκλήσεων, ανάληψης δεσμεύσεων και βεβαίως παρουσίασης μία πραγματικής εικόνας της κατάστασης, χωρίς να φτάνουμε ούτε στο αυτομαστίγωμα αλλά ούτε και στην ωρεοποίηση. Αυτό πρέπει να σας πω ότι ακόμη και κατά την ίδια την ώρα της εξέτασης προκάλεσε μεγάλη και θετική έκπληξη. Όσοι από τους παρόντες σήμερα ήταν παρόντες ή παρούσες και σε εκείνες τις διαδικασίες, νομίζω ότι μπορούν να το επιβεβαιώσουν. Επρόκειτο πάντως για μία εξέταση πραγματική, η κάθε μια από αυτές, με διαφορετικούς όρους, άλλη ήταν η εξέταση στην Οικουμενική Περιοδική Έκθεση, το UPR, όπου οι εξεταστές, ας το πούμε έτσι, θέτονται στα ερωτήματα και τα ζητήματα, ήταν εκπρόσωποι χωρών. Άρα εκεί αντιλαμβάνεται κανείς ότι υπησέρχονται μία σειρά από άλλες σταθμίσεις, σκοπιμότητες, θετικές ή αρνητικές ως προς την έκβασή τους. Αλλά και οι διαδικασίες στα ελεγκτικά όργανα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, ενώπιον επιτροπών αυτών των οργάνων. Έχει ιδιαίτερη σημασία δεν να πούμε ότι η περίοδος την οποία κάλυπτε αυτή η εξέταση ξεκινούσε από κάποια χρόνια πριν στο παρελθόν και έφτανε μέχρι την περίοδο, μέχρι τη στιγμή της εξέτασης. Αυτό προφανώς, και εδώ καλείται η διοίκηση να αναλάβει κάθε φορά την ευθύνη της συνέχειάς της, αυτό σημαίνει ότι έπρεπε να εξηγηθούν, να αναλυθούν ευθύνες και για περιόδους για τις οποίες όχι μόνο δεν έφεραν οι εξεταζόμενοι καμία ευθύνη, αλλά και με τον χειρισμό των οποίων εκείνων των περιόδων εγώ προσωπικά είχα βαθύτατες αντιρρήσεις. Αλλά αυτή είναι η κανόνα του παιχνιδιού. Πρέπει να σας πω ότι ευθύς εξ αρχής υπήρξε μία σαφής ενημέρωση από την πλευρά μας για τρεις βασικούς παράγοντες που καθόρισαν το πεδίο αυτό και τους αναφέρω μόνο ονομαστικά, που ήταν η οικονομική κρίση, ήταν το προσφυγικό φαινόμενο και ήταν και η άνοδος του ρατσιστικού φαινομένου. Και από εκεί και πέρα, όπως είπα, υπήρχε μία σειρά από ανάληψη δεσμεύσεων και παραδοχών. Προϋπόθεση για να τελεσφορήσει, για να είναι παραγωγική αυτή η διαδικασία, προφανώς είναι να συνεχίσουμε να βλέπουμε αυτή τη διαδικασία με τον ίδιο τρόπο. Θέλω να πω, γυρνώντας πίσω, αυτό που κάναμε και είμαι βέβαιος ότι συνεχίζεται και τώρα, συνεχίζεται το τέμε ΑΙ, είναι μια διαδικασία υλοποίησης αυτών των δεσμεύσεων. Αυτό προϋποθέτει και ελπίζω ότι κάποια στιγμή στο μέλλον θα γίνει και μια οριζόντια ευθύνη της Γενικής Γραμματείας Δικαιωμάτων, ώστε να μπορεί όχι μόνο στο στενό πλαίσιο του Υπουργείου Δικαιοσύνης, αλλά να μπορεί να παίζει ένα ρόλο μιας αλογόμηγας για τα θέματα των δικαιωμάτων οριζόντια στην ελληνική διοίκηση. Και αυτό προϋποθέτει επίσης ότι δεν θα ξαναθυμηθούμε τις δεσμεύσεις σε 4-5 χρόνια, λίγο πριν από την επόμενη εξέταση, οπότε θα πάμε αναγκαστικά, εάν τα έχουμε δει έτσι, απολογητικά προσπαθώντας να ωρεοποιήσουμε την κατάσταση. Εγώ θα έλεγα αυτή τη στιγμή ότι βλέπω το ζήτημα της υλοποίησης των δεσμεύσεων και που έχουμε αναλάβει και των συστάσεων των διεθνών οργάνων με μια ανάμεικτη προσδοκία.
Από τη μία θεωρώ, όπως ήδη τονίστηκε και από εκπροσώπους των διεθνών οργάνων και από εκπροσώπους της ελληνικής κυβέρνησης, ότι όντως έχει ανοίξει ένας δρόμος καλής συνεννόησης και ευθείας αντιμετώπισης, ανοιχτής αντιμετώπισης των θεμάτων αυτών. Και αυτό νομίζω ότι είναι ένα κεκτημένο και αυτό νομίζω ότι δημιουργεί μια κουλτούρα και στην διοίκηση, η οποία δεν θα είναι πάρα πολύ εύκολο την επόμενη φορά να γυρίσουμε πολύ πίσω από εκεί που ήμασταν όταν ξεκινήσαμε. Από την άλλη όμως πρέπει να σας πω ότι η διαδικασία αυτή είναι μια διαδικασία που απαιτεί διαρκή προσπάθεια, συστηματική και απαιτεί και έναν ουσιαστικό ρόλο και από τα εθνικά όργανα. Και για παράδειγμα θα αναφέρω και την Εθνική Επιτροπή Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, στην οποία θα επανέλθω σε λίγο, που έχει έναν κρίσιμο ρόλο να παίξει εδώ, ελεγκτικό, να τονίζει τις συστάσεις που έχουν αναλυφθεί, τις καθυστερήσεις που υπάρχουν, τα νομοθετικά μέτρα που πρέπει να ληφθούν. Και βεβαίως όλα αυτά σε μια αλληλεπίδραση με ένα διεθνές περιβάλλον, το οποίο κάθε άλλο παρά θετικό είναι. Διότι η κατεύθυνση στην οποία το διεθνές περιβάλλον και ως και ο κοντινός γειτονικός μας περίγυρος και ο ευρύτερος, η κατεύθυνση στην οποία κοιτάζουν, είναι μια κατεύθυνση αμφισβήτησης θεμελιακών ζητημάτων γύρω από τα δικαιώματα του ανθρώπου. Στη διαδικασία αυτών των εξετάσεων υπήρξε, και θέλω να το πω, πολύ παραγωγική η συνεργασία με την διοίκηση και κυρίως με το Υπουργείο Εξωτερικών και με τις διπλωματικές αρχές στην Γενέβη. Υπήρξε εξαιρετικά σημαντική συνεργασία με τις μη κυβερνητικές οργανώσεις. Νιώθω την ανάγκη να το τονίσω αυτό, όχι μόνο γιατί και εγώ προέρχομαι από αυτό το χώρο, αλλά διότι θεωρώ ότι ο έλεγχος μιας χώρας ενώπιον των διεθνών οργάνων συμπληρώνεται, καταξιώνεται, όταν σε αυτόν τον έλεγχο έχουν παίξει ρόλο οι μη κυβερνητικές οργανώσεις και η κοινωνία των πολιτών. Με την έννοια αυτή, θεωρώ ότι πρέπει να βλέπουμε τις μη κυβερνητικές οργανώσεις όχι ως εκείνους που μας κοιτάνε να μας κατσαδιάσουν ή να μας εκθέσουν, αλλά ως εκείνους που συμπληρώνουν αυτό το διεθνές πλαίσιο των μηχανισμών ελέγχου. Και με την έννοια αυτή, επίσης, εγώ θέλω να τονίσω το βαθύ αίσθημα που έχω στενοχώριας για το γεγονός ότι γύρω από το προσφυγικό τον τελευταίο 1,5 χρόνο έχουν εκφραστεί φωνές οι οποίες απαξιώνουν το ρόλο των μη κυβερνητικών οργανώσεων και των διεθνών οργανισμών. Θεωρώ ότι αυτό είναι κοινωνικά και πολιτικά μεγάλο λάθος. Στην διαδικασία αυτών των ελέγχων τέθηκαν πάρα πολλά ζητήματα. Θα διαλέξω 5 θεματικά πεδία για να δείξω ακριβώς την συνθετότητα των ζητημάτων και τις προκλήσεις που έχουμε μπροστά μας. Ξεκινώ με τα ζητήματα ρατσισμού και διακρίσεων. Έχουν αναφερθεί σήμερα, γι' αυτό και δεν θα επαναλάβω, τα θετικά βήματα που έγιναν το τελευταίο διάστημα και σε επίπεδο νομοθετικό, στον ποινικό κώδικα, στην ενεργοποίηση εισαγγελέων ρατσιστικής βίας, στην προσπάθειά μας να αναδείξουμε το ζήτημα της ρητορικής του μίσους υπό πολύ δύσκολες συνθήκες. Και πρέπει να σας πω ότι και προσωπικά δοκίμασα λίγο τα όρια αυτής της διαδικασίας, στέλνοντας ακόμη και ζητήματα που αφορούσαν ρητορική μίσους από Μητροπολίτη στον εισαγγελέα και δοκιμάζοντας τις αντιδράσεις σε επίπεδο κοινωνικό, πολιτικό, εκτός και εντός της κυβέρνησης από αυτές τις κινήσεις. Θεωρώ όμως ότι έτσι πρέπει να κινούμαστε, ότι πρέπει ειδικά σε περιόδους έντασης να δείχνουμε ότι κανείς δεν κείται υπεράνω του νόμου στα ζητήματα της ρητορικής του μίσους, και θεωρώ ότι αυτή είναι μια πάρα πολύ μεγάλη πρόκληση για τη χώρα μας για το επόμενο διάστημα. Θέλω να πω ότι η Ελλάδα πέρασε μια περίοδο μεγάλης θεσμικής αμεριμνησίας απέναντι στο ρατσιστικό έγκλημα. Την πληρώσαμε πάρα πολύ ακριβά, κάποιοι την πλήρωσαν και με τη ζωή τους. Ως κοινωνία την πληρώσαμε ακριβά, ως χώρα εκτεθήκαμε και στο εσωτερικό και στο εξωτερικό πάρα πολύ. Θέλω να ελπίζω ότι έχουμε αφήσει αυτή την περίοδο πίσω. Νομίζω πως αρκετά από τα πράγματα που έγιναν τα τελευταία 2 χρόνια σε επίπεδο θεσμικό κοιτάζουν προς την επόμενη μέρα. Εν τούτης, έχω από την άλλη μεριά την αγωνία ότι δεν έχει γίνει αντιληπτό και από το σύνολο και της κοινωνίας και του πολιτικού προσωπικού της χώρας και των διαμορφωτών της κοινής γνώμης και της ελληνικής δικαιοσύνης, ότι το ζήτημα της αναβίωσης της βίας με ρατσιστικό κίνητρο είναι μια βραδιφλεγής βόμβα για την ελληνική κοινωνία. Και εδώ θα πρέπει όλοι να είμαστε σε συνεννόηση. Με την κυρία Δημητρίου συνεργαστήκαμε σε αυτό το θέμα και είμαι σίγουρος ότι θα συνεχίσει να υπάρχει από όλους τους αρμόδιους φορείς και θεσμούς μεγάλη ευαισθησία. Υπάρχει το ζήτημα της θρησκευτικής ελευθερίας, το οποίο επίσης τονίστηκε σε πολλές περιπτώσεις στα διεθνή όργανα.
Και εδώ θέλω να πω ότι κακά τα ψέματα, αν θέλουμε να είμαστε ειλικρινείς, υπάρχει το μεγάλο ζήτημα των σχέσεων του κράτους με την Εκκλησία. Και αν θέλουμε να είμαστε ειλικρινείς, ενώ υπάρχει, νομίζω, μια ευρεία αποδοχή σε επίπεδο κοινής γνώμης ότι μπορεί η Ελλάδα να περάσει σε ένα επόμενο στάδιο που να ρυθμίζει βασικά ζητήματα δικαιωμάτων στη βάση των διακριτών ρόλων κράτους και Εκκλησίας, εν τούτης φοβάμαι ότι η πλειονότητα των πολιτικών δυνάμεων της χώρας, και πάλι εντός και εκτός κυβέρνησης, δεν είναι σε αυτή την κατεύθυνση. Φοβάμαι επίσης ότι και σε ένα συμβολικό επίπεδο πέρυσι τον Νοέμβριο, με τις αλλαγές προσώπων στο εσωτερικό της κυβέρνησης, δόθηκε ένα μήνυμα το οποίο ήταν στην αντίθετη κατεύθυνση από τις δεσμεύσεις που αναλάβαμε ενώπιον των διεθνών οργάνων, και αυτό είναι κάτι που αποτελεί μια μεγάλη πρόκληση για όλους μας. Και βέβαια στο πλαίσιο αυτό υπάρχουν και μια σειρά από τεχνικά ζητήματα, δεσμεύσεις που έχουν αναλυφθεί, όπως η κατάργηση των νόμων περί βλασφημίας, αλλά και μεγαλύτερα και πιο σύνθετα ζητήματα, όπως το ζήτημα της εφαρμογής της αρίας στη Θράκη, για την οποία κάποια στιγμή θα πρέπει να μιλήσουμε ανοιχτά. Έρχομαι στο ζήτημα της αστυνομικής βίας. Εδώ θέλω να πω ότι η συνεργασία με το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης και με το Υπουργείο Ναυτιλίας υπήρξε εξαιρετική, όπως και με την φυσική ηγεσία των σωμάτων της ελληνικής αστυνομίας του λιμενικού σώματος. Υπήρξε στο βαθμό που μπορώ εγώ να μεταφέρω μια ειλικρινής διάθεση να αντιμετωπιστεί το ζήτημα της ατιμωρησίας. Για το σκοπό αυτό νομοθετήσαμε το Γραφείο Διερεύνησης Περιστατικών Αυθαιρεσίας. Είναι μια μεγάλη πρόκληση να λειτουργήσει σωστά και εδώ θα πρέπει νομίζω να υπάρχει από όλους μας εγρήγορση να παρακολουθούμε και την σύσταση του μηχανισμού στο πλαίσιο του συνηγόρου του πολίτη και την λειτουργία του με δημιουργικές προτάσεις, με δημιουργικό κριτικό έλεγχο, ακριβώς διότι είναι η θεσμοθέτηση ενός οργάνου στο οποίο έχει επενδυθεί πολύ κεφάλαιο και στα διεθνή όργανα και σε εθνικό επίπεδο. Και νομίζω πως δεν έχουμε την πολυτέλεια αυτή η επένδυση να μην αποδώσει. Ένας τομέας στον οποίο επίσης τέθηκαν αρκετά ζητήματα, θεωρώ ότι είναι τομέας που έχει υπάρξει πολύ σημαντικό θετικό έργο ή επίκειται ένα μέρος του, και αναφέρομαι στις διακρίσεις και ειδικότερα στις διακρίσεις λόγω σεξουαλικού προσανατολισμού και ταυτότητας φύλου. Είναι από τα πεδία στα οποία μέσα σε ένα σχετικά σύντομο χρονικό διάστημα έγιναν σημαντικά βήματα, όπως το Σύμφωνο Συμβίωσης για τα ομόφυλα ζευγάρια και η κατάργηση του 347 του ποινικού κώδικα, αλλά ελπίζω ότι γρήγορα θα προχωρήσει και η νομική αναγνώριση ταυτότητας φύλου. Και έρχομαι στο τελευταίο θέμα. Εκ των πραγμάτων, νομίζω είναι εξαιρετικά σημαντικό, είναι το ζήτημα το προσφυγικό και το μεταναστευτικό. Η διαδικασία των εξετάσεων, νομίζω, όσο τη σκέφτομαι μερικούς μήνες μετά, αντιμετώπιζε τα ζητήματα μιας προηγούμενης φάσης, όχι της φάσης στην οποία πραγματικά ήταν η χώρα. Όταν έβλεπε την κατάσταση ρεαλιστικά, έβλεπε μόνο αριθμούς. Γιατί το 2016 μιλούσαμε για το 1 εκατομμύριο που πέρασε, για αυτούς που έχουν μείνει στη χώρα κτλ. Αλλά ακόμα, μέχρι και την τελευταία εξέταση τον Αύγουστο του 2016 στη ΣΕΡΤ, δεν υπήρχε η κατάσταση που υπάρχει στο προσφυγικό σήμερα. Και νομίζω ότι αυτή η κατάσταση, αν θέλουμε, όπως ήμασταν ειλικρινείς ενώπιον των διεθνών οργάνων, έτσι να είμαστε το ίδιο και περισσότερο ειλικρινείς, και μια που είμαστε τώρα μεταξύ μας και δεν μας ακούει κανείς άλλος από τα διεθνή όργανα, να πούμε ότι είναι μια κατάσταση η οποία δεν μπορεί παρά να εμπνέει ανησυχία. Είναι μια κατάσταση για την οποία θεωρώ ότι πρέπει σοβαρά να αναστοχαστούμε ως προς βασικές παραμέτρους της διαχείρισης του προσφυγικού ζητήματος τους τελευταίους μήνες. Τόσο αυτές που σχετίζονται με τον τρόπο που έχει φετιχοποιηθεί η Συμφωνία Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας και κυρίως με τον τρόπο που έχουμε αναλάβει την εφαρμογή της Συμφωνίας ειδικά στα νησιά, διότι στα νησιά σήμερα η Ελλάδα δυστυχώς έχει αναγκαστεί, έχει επιλέξει, θεωρώ ότι σε ένα μεγάλο βαθμό έχουμε αναγκαστεί. Πάντως στα νησιά μας κάνουμε ακριβώς αυτό που η Ευρωπαϊκή Ένωση μας κάνει εμάς. Κάνουμε τα νησιά buffer zones, όπως πολλές δυστυχώς με κινησμό χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν επιλέξει να κάνουν στην Ελλάδα. Και αυτό είναι κάτι
που δεν έχει να κάνει μόνο με τα δικαιώματα των προσφύγων και των μεταναστών που βρίσκονται εγκλωβισμένοι εκεί. Έχει να κάνει και με τα δικαιώματα τα δικά τους. Έχει όμως να κάνει κυρίως ή εξίσου με βασικά ζητήματα κοινωνικής ασφάλειας και ειρήνης σε αυτή τη χώρα. Και νομίζω πως εδώ θα πρέπει να είμαστε όλοι πάρα πολύ ανήσυχοι και σε εγρήγορση, διότι παράλληλα με αυτήν την υπερεπένδυση στο προσφυγικό, οποίο όμως έχει αποδώσει αποτελέσματα που έχουν πολλά προβλήματα, έχει υπάρξει και μία εκ των πραγμάτων υποεπένδυση στη μεταναστευτική πολιτική. Ήθελα να το πω όσο ήταν εδώ ο καλός μου φίλος ο Βασίλης ο Παπαδόπουλος, ο οποίος κλήθηκε να διαχειριστεί αυτή τη δύσκολη κατάσταση ως Γενικός Γραμματέας Μεταναστευτικής Πολιτικής. Και εκ των πραγμάτων έγινε μία επιλογή, η οποία όμως θεωρώ ότι πρέπει πια να αλλάξει, ότι η μεταναστευτική πολιτική στη χώρα δεν είναι μόνο το προσφυγικό, διότι έχουμε αφήσει σε μια δεύτερη μοίρα όλα τα ζητήματα ένταξης, και αυτό είναι κάτι, για να έρθουμε και στις συστάσεις των διεθνών οργάνων, που ήταν πάντα σε πρώτη προτεραιότητα, αλλά νομίζω και από πλευράς κοινωνικής αναγκαιότητας για τη χώρα μας θα πρέπει να επανέλθει σε πρώτη γραμμή. Τελειώνω με την εξής παρατήρηση. Η ενίσχυση αυτού του πλέγματος προστασίας των δικαιωμάτων, βασιζόμενη και στις συστάσεις των διεθνών οργάνων, είναι ένα πάρα πολύ εύθραυστο οικοδόμημα. Αναγκαίο να γίνει, θέλει δουλειά συστηματική, δουλειά μυρμηγκιού από πάρα πολλούς, και στη χώρα μας δυστυχώς δεν έχουμε μεγάλη παράδοση σε τέτοιες λειτουργίες συνεργασίας, όμως έτσι γίνεται, μόνο έτσι μπορεί να γίνει. Είναι πολυπαραγοντικό ζήτημα. Ξαναείπα ότι είναι ένα εύθραυστο οικοδόμημα. Θεωρώ ότι έχει ανοίξει ένας δρόμος. Δεν άνοιξε χωρίς εμπόδια, αλλά έχει ανοίξει. Και όσοι είτε είναι σε θεσμικές θέσεις, είτε είναι σε θέσεις στην κοινωνία των πολιτών, είτε είμαστε απλοί πολίτες, νομίζω πως πρέπει να συνεχίσουμε με την ίδια επιμονή σε αυτή την κατεύθυνση. Εάν αυτό το στίχημα που μοιάζει να έχει αρχίσει να κερδίζεται με τα διεθνή όργανα, δεν το καταφέρουμε τώρα, ειδικά με ένα αρνητικό διεθνές περιβάλλον, θα γυρίσουμε πάρα πολλά χρόνια πίσω. Αν το καταφέρουμε, θα είναι μια μεγάλη επιτυχία για τη χώρα μας. Ευχαριστώ πολύ.